Κυρίες και κύριοι, ακούγοντα τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, να επιχειρηματολογεί με έκδηλη την αγωνία και με αρκετές λογικές ακροβασίε για την συνταγματικότητα της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί. Αφού, όπως λέτε εσείς, και ορισμένοι συνταγματολόγοι. Είναι συνταγματικά επιτρεπτή η παραβίαση του άρθρου 16. Τότε πού οφείλεται η μη ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων εδώ και χρόνια. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι από μόνο του και μόνο το άρθρο 16. Είναι κυρίως και το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς, το ξέρουν όλοι, είναι κυρίως η αντίθεση της λαϊκής πλειοψηφίας. Είναι οι αγώνες της νεολαίας, αυτά που εμποδίζουν όλες τις κυβερνήσεις, όσες τέλος πάντων επιχείρησαν να παρακάμψουν αυτό το άρθρο και να ιδρύσουν την ιδιωτική εκπαίδευση. Επίσης, Προκαλεί εντύπωση η επιμονή του Πασόκ στα σκανδιναβικά, στα σκανδιναμικά μοντέλα, τα οποία τα τελευταία χρόνια μάλλον έχουν αποσυρθεί από τις ιδεολογικές πασαρέλες του καπιταλισμού και έχουν αποσυρθεί για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, για παράδειγμα, η ανεργία στη Σκανδιναβία αυξήθηκε και μάλιστα πάρα πολύ. Συνεπώς μάλλον θα πρέπει το Πασόκ να αναζητήσει άλλο μοντέλο ιδιωτικοποιημένης δημόσιας εκπαίδευσης. Γιατί το σκανδιναβικό δεν είναι και τόσο πολύ ελκυστικό. Τώρα, όλη αυτή η υποτιθέμενη κοσμογονία την οποία εισάγει η κυβέρνηση γίνεται τη στιγμή που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πτυχία κυριολεκτικά α, στον αέρα, Παραδείγματο χάρη μετά από πέντε χρόνια λειτουργία, οι απόφοιτοι της Σχολή Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική εξακολουθούν να μην έχουν στο πτυχίο του κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Και φυσικά απουσιάζει κάθε έννοια φοιτητική μέρημνα στο ίδιο πανεπιστήμιο, εδώ λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Καθώ στο πανεπιστήμιο αυτό δεν υπάρχει ούτε μία αιστεία ή δωμάτια αξιοποιήσιμα την ώρα που αυτό το Πανεπιστήμιο δίνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να νοικιάζει χώρους για επιχειρηματικούς όμως σκοπούς και όχι για τις ανάγκες των φοιτητών. Συνεπώς, αυτό για το οποίο κόπτεστε ως κυβέρνηση δεν είναι να δώσετε περισσότερες επιλογές στους υποψηφίου. Άλλωστε, για ποια ελευθερία επιλογής μας μιλάτε. Η ελευθερία επιλογής δεν εξαρτάται άραγε από το πορτοφόλι ούτε έχετε σκοπό να αναβαθμίσετε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό στο οποίο στοχεύετε είναι να ολοκληρώσετε, να βαθύνετε την εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και αυτό να το νομιμοποιήσετε στις συνειδήσεις των φοιτητών ως κάτι σύγχρονο δίθεν και αναγκαίο. Ταυτόχρονα βεβαίως να ανοίξετε νέα πεδία κερδοφορίας σε διάφορους επενδυτές και φαντς που δεν λείπουν που βλέπουν σημαντικές δυνατότητες στην ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι όμως, όλοι το καταλαβαίνουν, με τον τρόπο αυτό τα πανεπιστήμια απομακρύνονται ακόμα περισσότερο από την ανάγκη που έχουν οι φοιτητέ για σύγχρονες δωρεάν σπουδές και πτυχία με αξία, καθώς ανοίγει έτσι μια μεγάλη αγορά η οποία θα πουλάει πτυχία αμφιβόλου ποιότητας και θα εμπορεύεται εν της πράγμαση τα όνειρα χιλιάδων φοιτητών. Στην αγορά αυτή τη μεγάλη, των πτυχίων και των τίτλων, τελικά όπως και σε κάθε αγορά άλλωστε, ό,τι πληρώνεις θα παίρνεις. Και αυτός είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το ίδιο το πτυχίο και να οθούνται προς τα κάτω τα δικαιώματα όλων των αποφύτων. Καθώς όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει αγορά χωρίς ανταγωνισμό και στον ανταγωνισμό που μοιραία θα ξεσπάσει, ο σκοπό δεν θα είναι βέβαια το ποιο θα εξασφαλίσει σύγχρονε σπουδέ, αλλά το ποιο θα αξιοποιήσει τα διάφορα κονδύλια και τα προγράμματα για να προσελκύσει τους φοιτητέ πελάτε. Έτσι, το κόστο σπουδών αναμένεται να εκτοξευθεί, τα δίδακτρα θα γενικεύονται και στα δημόσια πανεπιστήμια. Το παράδειγμα τη Κύπρου είναι χαρακτηριστικό ω τρόπο φυσικά απόκτηση εσόδων για τα εδρίματα οι παροχέ τη φοιτητική μέρημνα θα λειτουργούν επιπληρωμή και βέβαια το κράτο θα απαλλάσσεται από τι όποιε ευθύνε είχε, καθώ η παράκαμψη του άρθρου 16 δεν θα καταργήσει μόνο τη λέξη αποκλειστικά, θα καταργήσει και θα πετάξει στα σκουπίδια και τη λέξη δωρεάν ή ό,τι απέμεινε τέλο πάντων από αυτήν. Άρα και θα απαλλάξει το κράτος από τις όποιες ευθύνε είχε για τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων. Συνεπώς, και καταλήγοντας, αυτό που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η ολοένα και βαθύτερη υποταγή της επιστήμης και της έρευνας στις πρόσκαιρες ανάγκες της αγοράς, στις εναλλασσόμενες, στις τρέχουσες και των επιχείρησεων βέβαια, υπονομεύει τελικά και το ίδιο το περιεχόμενο των γνώσεων, το οποίο θα εντάσσεται στα πτυχία των αποφύτων αλλά υπονομεύει και την ίδια την εργασιακή τους προοπτική. Πώς μπορείς όλα αυτά να τα ονομάσεις προόδο. Μα δεν μπορείς. Είναι σκέτη οπισθοδρόμηση αυτό το προχώρημα του καπιταλισμού στην παιδεία και η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να βαδίσουμε ως κοινωνία και ως κράτος και ως χώρα είναι προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.